Λοιπόν, καλησπέρα σας από το Μοσχάτο. Κώστα, φτιάξε μας λίγο την εικόνα για να μας βλέπει καλά ο κόσμος. Ωραία. Λοιπόν, ακουγόμαστε, Κώστα. Καλησπέρα. Μια χαρά. Ωραία. Στο γήπεδο του Μοσχάτου είμαστε. Παναγιώτη, βάλει και εσύ την εικόνα στο πλάι. Ναι. Απλά έχει πολύ αντιλιά, γι' αυτό. Έχει πολύ αντιλιά, παιδιά, ναι. Και... λοιπόν, αρχικά καλησπέρα. Εδώ είμαστε για ένα ακόμα live pre-game. Αυτή τη φορά από κινητά. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν δημοσιογραφικά θεωρία στο γήπεδο του Μοσχάτου. Δεν υπάρχει. Με το ζόρι υπάρχει η μπρίζα που λέμε. Ούτε μπρίζα δεν υπάρχει. Στην εξέδρα είμαστε κανονικά. Και αναγκαστικά με λίγο συνθήκες, τι να πω, πριν το 90 θα καταφέρουμε ό,τι καταφέρουμε να βγάλουμε. Ευτυχώς είναι ο Κώστας στο στούντιο να συντονίσει λίγο την κατάσταση. Ναι, και τουλάχιστον να είστε στο γήπεδο, ρε παιδιά, τι γκρινιάζετε. Θα δείτε την Πανιονάρα από κοντά. Κι ας μην έχει πρίκα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να δούμε τι θα δούμε. Ας πάρουμε το διπλό σήμερα και να φύγουμε ήρεμοι. Έτσι ακριβώς. Αυτό έχει σημασία. Εύκολα. Λοιπόν, να πούμε ότι στις 5 ώρα ακριβώς αρχίζει αυτό το παιχνίδι. Είναι το εξαναβολής παιχνίδι για την 8η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι, Παναγιώτη, πες. Ναι, το εξαναβολής μάτς. Λόγω της καταστάσεως με το COVID που πέρασε η ομάδα. Η ομάδα είναι έτοιμη είναι στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Είναι το προτελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας. Δύσκολο μάτς σε ένα πάρα πολύ, θα έλεγα, άσχημο γήπεδο, κατά τη γνώμη μου, όπως το βλέπω. Εντάξει, ειδικά και με το καουτσού. Πλαστικό παλιάς γενιάς, πολύ παλιάς γενιάς. Πολύ, τι είναι, ναι. Αυτό πίσω σου είναι καθίσματα πάνω σε σκαλοσιές, είναι. Τι είναι αυτά. Ουσιαστικά είμαι κάτω από την εξέδρα για να καταλάβεις, Κώστα. Απλά έχω έρθει εδώ για λίγο σκιά, κατάλαβες, γιατί έχει πολύ ήλιο. Δεν έχει καλά τράβα από πάνω για να μας στεγάσει. Και θα φάμε τον ήλιο. Λοιπόν, 5 ώρα είπαμε αρχίζει ο αγώνας, είναι το live pregame. Να θυμίσουμε στον κόσμο, Παναγιώτη και Κώστα, ότι η εκπομπή θα βγει 8.30 ώρα μετά, με το τρίτο ημίχρονο του αγώνα. Γιατί έρχονται και μπάλες εδώ πέρα. Ναι. Μου έρχεται. Λοιπόν. Έχει λίγο κόσμο στο γήπεδο. Αρκετοί έχουν μαζευτεί σε μία γωνία δεξιά που σας δείχνει την κάμερα. Γιώργο, πάτησες καθόλου χορτάρι? Πλαστικό. Έχω την μπάλα του αγώνα, παιδιά. Έχετε να στην πάρει, νομίζω. Ναι, θα του τη δώσω. Βάλε μια υπογραφή και πέτατη. Δεν στη δίνω, φιλέ. Έλα. Ευχαριστώ, Λοιπόν, εντάξει. Δικιά μας ήταν του Πανιωνίου, τη δώσαμε. Άμα ήταν του Μοσχάτου, σκεφτόμουν. Ποιος την πήρε? Λοιπόν, η ομάδα σιγά-σιγά μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, να πούμε, για την καθιερωμένη προθέρμανση. Να πούμε δύο πράγματα, Παναγιώτη, για να μην απορρεί ο κόσμος. Δεν μας επιτρέπουν από το Μοσχάτο να δείξουμε εικόνα γηπέδου. Γι' αυτό θα βλέπετε τις φάτσες μας. Είναι και αυτό ένα από τα πρωτόγνωρα της ΓΑΜΑ Εθνικής, να το πω έτσι. Τι, καθόλου? Όχι. Τι λες τώρα? Τα δικαιώματα τα έχει γηποδούχος ομάδα, κάνει ό,τι θέλει. Τώρα δεν... Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε λίγο το κλίμα. Τουλάχιστον το μάτς θα το δείτε στις 5 ώρα, περίπου 10 λεπτά πριν τον αγώνα θα ανέβει το link στα πανιόνια.gr στο site για να δείτε το link ακριβώς. Μπορώ να κουνηθώ λίγο και ίσως πίσω από μένα να δείτε και την ομάδα. Δεν ξέρω να φαίνεται, Κωστά. Ήθελα να σου πω, Γιώργο, να δείξει λίγο την ομάδα τώρα που μπαίνει σιγά σιγά μέσα. Μη δείχνεις γήπεδο, θα μας κόψουνε. Ναι, λες. Ναι. Ξεκίνησαν κάποιοι τραμπουκισμοί από την κερκίδα. Αν είναι δυνατόν. Πιστεύω ακούτε λίγο τα συνθήματα. Κάτι για Ολυμπιακούς λένε. Κώστα, για να καταλάβεις. Θα πω εγώ απλά ότι δεν νομίζω ότι είναι φίλοι του Μοσχάτου οι συγκεκριμένοι και τα αφήνουμε εδώ και συνεχίζουμε.
Γιώργο, sorry που σε διακόπτω, έχω τις συνθέσεις, άμα θες να τις διαβάσω. Πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, για το Μοσκάτο, Καβαρίτης, Σταύρου, Χιώβας, Ηρακλής, Ιωάννου, Κωνσταντίνου, Καραλής, Ρεντισοράρη, Ψυχογιός, Πασαλίδης και Νιβάδης. Συγγνώμη, αλλά τα γράμματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι πάμε για το Πανιόνιο. Πανιόνιος, Τουρνάρας, Λάμψιας, Ξίγκορος, Ζούλιας, Κοντοές, Γκρέγκου, Νίνο, Πίσπας, Λιούμις, Γροντής και Μούντριχας. Να πούμε ότι για λόγους υγείας λείπει ο Σταμάτης σήμερα, το πρώτο σκόρερ της ομάδας. Οπότε έχει μπει ο Λιούμις στη θέση του Γιώργου και Κωνσταντίνε. Ο Λιούμις βασικός, ναι. Και ο Μούντριχας για άλλη μια φορά βασικός στην αρχική δεκάδα, έτσι. Mm-hmm. Κωστά. Κάτσε να δω μπορώ να το κάνω με το κινητό. Μπράβο, βάλτε τη βαθμολογία να τη δούμε λίγο, να θυμηθούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, η Λιούπολη με 19 βαθμούς, αλλά έχει έναν αγώνα παραπάνω. Πανιόνιος 17, με νίκη σήμερα, περνάει πρώτος και αίτητος. Χαραυγιακός 13, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Προοδευτική 13, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Φωστήρας 12 βαθμοί, με 8 αγώνες. Είναι το επόμενο παιχνίδι του Πανιόνιου. Αίτητος Πάτων 9 βαθμούς, 7 αγώνες. Παναξιακός 7 βαθμούς, 7 αγώνες. Μοσχάτο 6 βαθμούς σε 6 αγώνες. Εθνικός με 5 βαθμούς σε 7 αγώνες. Μύκονος με 4 βαθμούς σε 7 αγώνες. Και το τελευταίο δεν φαίνεται. Δεν πειράζει, είναι η Άνω Μερά Μυκόνου. Λοιπόν, Κώστα, βγάλε μας λίγο στην οθόνη. Ναι. Να πούμε ότι είμαστε και με τον κλεκτό συνάδελφο, τον Θοδωρή Βασίλη. Τον βλέπετε, πιστεύω. Γεια σου, Θοδωρή. Παρέα. Λοιπόν, Θοδωρή, εντάξει. Η αλήθεια είναι να πούμε ότι επειδή θα ακούτε και τα συνθήματα από πριν, ήταν λίγο ζόρικα τα πράγματα στο να μπει κόσμος, αλλά βλέπουμε ότι μπήκε κόσμος. Ναι, είναι ιδιαίτερες οι καταστάσεις που αντιμετωπίζει πάνω από την αρχή της σεζόν. Τα είδαμε και στη μάτια με την Λιούπολη, τα είδαμε και με τον Εθνικό. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να είναι... Αυτό κοιτάμε εμείς, ναι. Αυτό. Και ναι. Όλα τα άλλα περάσουν στη δεύτερη μοίρα. Πώς το περιμένεις το παιχνίδι? Περιμένω να δω πώς θα είναι η ομάδα μετά τα κρούσματα του κορονοϊού που χτύπησε την ομάδα. Και αγωνιστική αποχή, έτσι, δύο εβδομάδες σχεδόν πλέον. Λόγω και με τις προπονήσεις ότι υπήρχε θέμα, πολλοί ποδοσφαιριστές βασικοί ήταν εκτός. Λείπει και ο Σταμάτης σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι έχω καταλάβει τα παιδιά την κρισιμότητα του αγώνα. Πόση σημασία έχει να έρθει η νίκη. Άλλωστε, αν κάνει το απόλυτο η ομάδα. Είναι στα πόδια της. Τερματίζει πρώτη και κερδίζει την κορυφή του ομίλου. Λοιπόν, και μια στιγμή και Θοδωρής εδώ, και επειδή υπήρχαν ερωτήματα και πριν τον αγώνα για τη σχετική τροπολογία και όλα αυτά που βγήκαν, ναι. Απλά να πούμε, επειδή και εσύ το έκανες στο ρεπορτάζ. Είναι μια τροπολογία, θα μας τα πει και ο Θοδωρής, πιο αναλυτικά. Είναι μια τροπολογία που ουσιαστικά το έγραψες, δεν χαρίζει. Αυτό να το ξεκαθαρίσω, γιατί ακριβώς. Ακούγεται πάρα πολύ κάποια δημοσίευματα λένε ότι. Βγήκε αλλιώς από ό,τι θα έπρεπε. Ότι υπάρχει μια φωτογραφική τροπολογία υπέρ του Πανιωνίου χαρίζοντας τα χρέη. Κάτι που δεν ισχύει, αυτό είναι ψέματα. Η τροπολογία αυτή θα αφορά τα χρέη που είναι προς το δημόσιο, αποκλειστικά προς το δημόσιο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, όχι προς τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ποδοσφαιριστές, προπονητές, υπαλλήλους, προς το δημόσιο. Να μεταβαστεί στους ανθρώπους και στα φυσικά πρόσωπα που δημιούργησαν τα χρέη. Κάτι που γίνεται και σε άλλες ΑΕ, ανώνυμες εταιρείες. Σε ανώνυμες εταιρείες που μέχρι στιγμής δεν υπήρχε αυτό στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Και με την τροπολογία αυτή της κυβέρνησης, πλέον θα πιάνει και τις αθλητικές εταιρείες. Θοδωρή, να σου κάνω μία ερώτηση. Περίμενε, πάνω, γιατί. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, να πούμε ότι. Εφόσον ο Πανιόνιος καταφέρει κάποια στιγμή και κερδίσει την άνοδο σε επαγγελματικές κατηγορίες, με βάση τον νόμο Βασιλιάδη, το 50% του χρέους προς τα φυσικά πρόσωπα, το χρέος μάλλον θα μειωθεί στο 50%. Παίκτες και προπονητές, αστικά, ναι, για να καταλάβει. Ναι, και πάλι. Στο 50%. Και αυτή τη στιγμή σημαίνει για τον Πανιόνιο ότι το μεγάλο πρόβλημα του Πανιονίου είναι το χρέος προς το δημόσιο. Αυτό είναι το που πνίγει το σύλλογο. Να το πούμε λίγο πιο απλά, Θοδωρή. Τα 8 στα 10 εκατομμύρια είναι εκεί. Έτσι. Χοντρικά. Και αν υπολογίσει ότι εφόσον η ομάδα κάποια στιγμή
κερδίσει την άνοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες, τα 2 εκατομμύρια θα γίνουν ένα. Έτσι. Αυτό θα γίνει το Πανιόνιο σε ένα ελκυστικό μαγαζί για να μπορέσει κάποιος να έρθει και από να επενδύσει. Από αύριο που λέω λόγο. Ναι. Λοιπόν, πες, Παναγιώτη, ακούει. Η μεταβίβαση των χρεών προς τα φυσικά πρόσωπα, όπως ψηφίστηκε, όπως μάλλον θα ψηφιστεί, δεν που θα γίνει. Ψηφιστεί, ναι. Ναι, ναι, όπως θα ψηφιστεί, λέω αυτό. Ναι, ναι. Να υποθέσουμε ότι αφορά τον κύριο Δάρα, κατά περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση είναι τον κύριο Δάρα, γιατί ή ποια είναι και η πρόσωπα προς τα πίσω. Το θέμα είναι στις υπογραφές ποιος είναι. Αν είναι ο κύριος Δάρας, αναγκαστικά ποιος είναι ο κύριος Δάρα. Ο εκάστοτε πρόεδρος που αναλαμβάνει μια ΠΑΕ, που αναλαμβάνει και τα χρέη της και ο διευθύνων σύμβουλος, όπως ήταν ο κύριος Δάρας, ουσιαστικά, έχει πάρει πάνω του τα χρέη. Ουσιαστικά, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Οπότε είναι okay, ο κύριος Δάρας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, λοιπόν, ό,τι μάθουμε περισσότερο και στο μέλλον θα δούμε. Λοιπόν, Θοδωρή, θα τα πούμε πάνω στην εξέδρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Θοδωρής Βασίλης, θα είμαστε μαζί στην εξέδρα, να δούμε Παναγιώτη. Το παιχνίδι. Έλα, Κώστα. Ναι, ναι. Δεν μας λες την εντεκάδα πάλι λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, για τον Πανιόνιο, Στουρνάρας, Λάμψιας, Ξίγκορος, Ζούλιας, Κοντοές, η τετράδα, Μπρέγκου, Νίνο, Πίσπας, Λιούμις, Γροντής και Μούντριχας από το κέντρο και μπροστά. Ο Μακρύδης δεν παίζει. Ο Μακρύδης είναι στον πάγκο μαζί με τον Αυγερινό, τον Μίχο, τον Καραβίδα, τον Ζαμάνη, Παπαδόπουλο, Κουτσάκη, Αργυρίου και Καμαρά. Είναι και ο Καμαρά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, στην αποστολή. Κώστα, μπορείς να περνάς σχολιάκια του κόσμου. Επίσης, να πούμε στον κόσμο να γράφει το σχόλιο του, μία πρόβλεψη του σκορ ή ό,τι θέλει αυτός να μας ρωτήσει, ναι, κτλ. Να πούμε σε κάθε αναλυτικά... game το έχουμε αυτό. Φυσικά. Απλά να πούμε κιόλας να υπενθυμίσουμε ότι μετά το τέλος του αγώνα, περίπου 8.30, όχι περίπου 8.30, θα βγούμε live κανονικά, η Πανίνα έχουν πει, και θα πούμε και όλο το τρίτο ημίχρονο του αγώνα και θα πούμε αρκετά. Μακάρι να έχουμε να πούμε και ευχάριστα νέα. Λοιπόν, γράφετε τα μηνυματάκια τώρα να τα περάσει ο Κώστας στην οθόνη μας, ένα-ένα. Εδώ ο φίλος μας λέει ότι προβλέπει 0-1 το σκορ. Ναι, και μισό τέρμα καλό είναι. Και μισό. Αν και εγώ πιστεύω θα είναι πιο άνετη η νίκη σήμερα. Για προχωρήστε. Είναι μια πολύ έμπειρο μάνα το Μοσχάτο, παιδιά. Με έμπειρους παίκτες. Πάντως, παιδιά, να μεταφέρω, η εικόνα του γηπέδου μου θυμίζει εποχές που παίζαμε 8x8, 5x5, δηλαδή φοβερή η κατάσταση. Τι ώρα παίζουμε στις 5. 5 φιλέ. Να πούμε ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί κανονικά, διαδικτυακά, τηλεοπτικά. Εδώ, μέχρι και από Αμερική μας βλέπουν, Γιώργο. Έτσι. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Να απενθυμίσουμε ότι στις 5 παρα 10 στο panionia.gr θα δείτε και το link που θα δείτε τον αγώνα, δηλαδή την ώρα που θα κλείσουμε εμείς από εδώ το pregame. Λοιπόν... Παναγιώτη, εσύ που σε πάνω, γιατί προσέχετε, κι εγώ. Προσέχετε κόσμο στο γήπεδο. Πες μου λίγο. Πες μου λίγο, ναι. Εγώ είμαι από κάτω. Εσύ που είσαι στην εξέδρα, πες μας δύο μια εικόνα έτσι από πάνω. Μια εικόνα, δίπλα, ναι, ναι, δίπλα μας έχουμε την αποστολή του, τα παιδιά του Μοσχάτου που έχουν μείνει εκτός αποστολής, να πούμε. Γενικώς έχει κόσμο. Να πούμε ότι μια παρατήρηση ότι έχει αρκετή αστυνομία και έξω και εντός γήπεδου. Ναι, έχει μια ολόκληρη δημιουργία. Κάτι που έλειπε παραπάνω. Κάτι που έλειπε από το μάτς με την Ηλίουπολη την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω θα γεμίσει η κερκίδα. Την πιο προηγούμενη. Πώς πάει. Ναι, είναι αυτά τα... Δυστυχώς, παιδιά, δεν μπορούμε να δείξουμε πλάνο. Όπως θα δείξει η κάμερα μετά το γήπεδο, δεξιά προπονητή αυτή τη στιγμή ο Πανιόνιος και αριστερά κάμερα προπονητή στο Μοσχάτο. Λοιπόν, να πω άλλη μία όσο μπορώ να βγάλω. Μισό λεπτό, ένα λεπτάκι. Καλησπέρα στο φίλο. Συμφωνώ εδώ με την Κλειό και εγώ έτσι το βλέπω το σκορ. 1-3. Από το στόμα σου. Και ο Βαγγέλης. Τι έγινε, εξαφανίστηκε. Πάμε, επόμενο μήνυμα. Μήπως έφαγε καμιά μπάλα στο κεφάλι. Λοιπόν, επιστρέφω να πω λίγο την εντεκάδα του Μοσχάτου. Απλά προσπάθησα να ρωτήσω τα παιδιά δίπλα να μου πούνε αυτούς που δεν ξεχώριζα. Λοιπόν, Κραβαρίτης, Σταύρους, Γιώβας, Ηρακλής,
Ιωάννου, Κωνσταντίνου, Καραλής, ο γνωστός και μη εξαιρετέως, Ρέντι Σόσαρη, Ψυχογιός, Πασαλίδης και Νιζάμις. Λοιπόν, είναι η αρχική ενδεκάδα. Παναγιώτη, για να ξέρει και ο κόσμος λίγο, Πασαλίδης, ο Καραλής, ο Ψυχογιός είναι τρεις πάρα πολύ καλοί παίκτες και είναι βαρόμετρο για το Μοσχάτο. Ναι, τρεις παίκτες που πρέπει να προσέξει πολύ ο Πανιώνιος. Έχεις και τις εντεκάδες εσύ το χαρτί. Νομίζω στον πάγκο είναι και ο Ανδρέας Ηρακλής. Όχι, ο Ηρακλής παίζει βασικός. Ωραία, βασικός. Έχει παίξει στον Πανιώνιο ο Ανδρέας Ηρακλής. Πολύ έμπειρο παιδί. Και από την Α και από την Β εθνική. Αμυντικό σε αμυντικό χαφ. Είναι ο Ζορμπάς στον πάγκο ή λείπει? Θα σας πω και τον πάγκο. Γκούμας, Αμιώτης, Κιαθίτης, Ζορμπάς, Ξενάκης, Φλαμέγκος, Παυλάκης. Ωραία, Ζορμπάς, επίσης πάρα πολύ εμπειρο παιδί, το ξέρετε από την ΑΕΚ, από την ΚΕΡΚΕ, από πολλές ομάδες. Είναι μια πολύ εμπειρο ομάδα και εγώ ξεχωρίζω τον Πασαλίδη λίγο που έχω δει το Μοσχάτο, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης μπροστά. Έβαλε και τα δύο γκολ στο προηγούμενο μάτς εδώ πέρα με τον Εθνικό, την νίκη του Μοσχάτου. Είπαμε για τους έμπειρους, τους ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για τον Καραλή και τους υπόλοιπους. Είναι ένα μάτς, νομίζω, πολύ δύσκολο, απαιτητικό και γίνεται πιο δύσκολο σε αυτό το πολύ κακό τερέν και στο γήπεδο που έχει οι διαστάσεις είναι μικρότερες τουλάχιστον το γήπεδο του Πανιωνίου. Γιώργο, ρωτάει ένας φίλος αν υπάρχουν οπαδοί του Πανιωνίου έξω από το γήπεδο. Όχι, όχι, κανείς. Όχι, παιδιά, κανένας. Μάλιστα. Υπάρχουν οπαδοί, πέρα, λέει, υπάρχουν οπαδοί. Θα δείξει το match. Το match θα το δείξει, παιδιά, το YouTube. Κωστά, στις 5 παρα 10 θα ανέβει στο Πανίνα 9 όλο το link, οπότε θα το δούνε. Okay. Ένθερμοι οπαδοί του Μοσχάτου υπάρχουν. Ναι, ένθερμοι οπαδοί, το τελευταίο βγάλτο. Ναι, του Μοσχάτου. Λοιπόν. Είπα να τρολάρω λίγο. Καταλαβαίνει, ονοείτο νομίζω, παιδιά, δεν χρειάζεται παραπάνω πράγματα. Έγινε κατανοητό. Εντάξει. Θα μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πιο ελεύθερα από την εκπομπή μετά, παιδιά. Τώρα εδώ πέρα είμαστε εκτός έδρας που λέμε. Εδώ στο φίλο να πούμε ότι ο Κοντοές παίζει. Ξεκινάει κανονικά, έτσι. Ναι. Και ο νέος τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, να πούμε. Ο νέος ρόλος του Κοντοέ. Αλλά θα ξεκινήσει τα καθήκοντά του μετά το τέλος σεζόν, όχι ακόμα. Καλή επιτυχία για να πούμε σε αυτό το νέο ξεκίνημα του Γιάννη. Έτσι. Να απαντήσω εγώ και στο φίλο μου τον Κώστα που μου έστειλε προσωπικό μήνυμα για το site. Μου λέει ότι είναι πολύ ωραίο όπως διαμορφώσαμε το site. Ευχαριστούμε. Θα κάναμε και στο Instagram μια ερώτηση για το αν αρέσει τον κόσμο και το 94% αν δεν κάνω λάθος είπε ότι του αρέσει. Οπότε χαίρομαι που αυτή η αλλαγή αρέσει τον κόσμο. Μπράβο. Πολύ ωραία είναι όντως και θα συζητήσουμε και στην εκπομπή μετά αναλυτικότατα για το site. Θα πούμε πράγματα, ναι. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η προπόνηση συνεχίζεται των δύο ομάδων. Πολλά σουτ βαράει, να ξέρετε, το Μοσχάτο. Πάρα πολλά σουτ από μακριά. Στην προθέρμα σας βαράνε, ρε φίλε. Στον αγώνα μην βρούνε χώρους. Το στουρνάρα στα μακρινά σουτ δεν το φοβάμαι. Στα κοντινά το φοβάσαι. Όχι. Στις στιμένες φάσεις, λιγάκι. Κωστή, έλα. Περίμενε να πετάξω και τα σηματάκια σε κόβω. Όχι, ρε. Ωραία. Για να βλέπει λίγο ο κόσμος και το... Γεια σας, κύριε Μιχάλη. Game είναι. Να πούμε. Γεια σας, κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα στην Κρήτη και στον Νίκο. Κρήτη, Παναγιώτη, κράτα μου θέση πάνω, κράτα μου θέση πάνω, Παναγιώτη. Την έχει πάρει στο Θεοδωρής Βασίλης θέση σου. Δεν μπορώ να δει ούτε να ανέβει. Το βλέπω sold out το παιχνίδι. Είναι sold out. Και κλείσμα των θυρών. Πόση χωρητικότητα έχει το γήπεδο? Είναι μια κεντρική εξέδρα που χωράει γύρω στα, να το πω, 250 άτομα, 300. Και μια εξέδρα πίσω από το τέρμα που χωράει καμιά εκατοστή. Ναι, η οποία νομίζω είναι καινούργια, Γιώργο, έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω πρέπει να φτιάχθηκε. Έχουν βάλει καινούργια καθίσματα, γενικότερα. Εδώ να πούμε στο φίλο ότι δεν έχει γρασίδι, είναι πλαστικό. Ναι, Κώστα, κάτσε λίγο να περίμενε. Ναι, είναι πλαστικό και είναι κακό πλαστικό, να πούμε. Ακόμα χειρότερα για τον Πανιόνιο. Γιατί η γηπέδου έχει προφανώς... Αν μπορείς να δείξεις λίγο το γρασίδι, Γιώργο. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω λίγο, αλλά για λίγο, να μην έχουμε θέματα. Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι από εδώ, για να πάω πιο κοντά. Είναι διάφοροι τύποι. Εντάξει, ναι.
Περίεργη. Κώστα, φαίνεται. Μπα, άστο. Περίμενε, ρε Κώστα. Ό,τι φαίνεται, παιδιά. Παναγιώτη, ποιος είναι αυτός, ρε. Για δείξτε να. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να δίνει σημασία. Εντάξει, είναι σαν να παίζει σε γηπεδάκι 5x5, υποθέτω. Έτσι. Χειρότερα, σου λέω, οι καταστάσεις είναι τριτοκοσμικές, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά... Μάλιστα. Βλέπω εδώ πολλούς από Θεσσαλονίκη, Πανιώνιους. Έρχεται και ο Γιώργος, νομίζω, όπως βλέπω προς τα πάνω δίπλα. Μήπως επειδή έδειξε χόρτο, του πήραν το κινητό. Όχι, δεν το έχουν πάρει, εντάξει. Αντέχεια. Λοιπόν, για λίγα λεπτά ακόμα θα είμαστε στον αέρα. Θα κλείσουμε σε λίγο να δούμε το ματάκι. Παναγιώτη, σε αυτή την ερώτηση μάλλον εσύ πρέπει να απαντήσεις. Τη βλέπεις. Γεια σου, Άγγελε Πεκτάρα. Για ποιο λες τώρα, για την αστυνομία. Ναι, ναι. Είδα μία άλλη γι' αυτό, συγγνώμη. Έτσι φαίνεται, αν και δεν ξέρω πώς μπορεί να τους συγκρατήσει αυτούς τους ένθερμους οπαδούς. Λοιπόν, ανέβηκα στα ψηλά. Μιλάει κανείς. Ναι, εδώ περνάει κάποια μηνύματα ο Κωστής. Λοιπόν, παιδιά, τι ώρα είναι. Το μάτς θα γίνει, να πούμε, σε περιγραφή του γνωστού δημοσιογράφου Δημήτρη Θεοδόρου. Έτσι. Σε λίγο, στις 5 παρά 10, δηλαδή σε 5-6 λεπτάκια, μπαίνετε στα Πανιώνια Νέα και βλέπετε το link του αγώνα. Yeah. Μάλιστα, τα χάσαμε όλα τα παιδιά. Περνάω εγώ εδώ μερικά μηνυματάκια. Είναι πολύ έτοιμο για το Κοντοέ που με τη θέλησή του ήλθε να βοηθήσει την ομάδα, ενώ κανείς άλλος από την ομάδα που έπεσε δεν είχε την ευαισθησία να το κάνει όταν ο μεγάλος Πάτης το πραγματοποίησε. Πολύ σωστά τα λόγια του κυρίου. Ναι. Και το μεταξύ μου κάνει εντύπωση που ο Γιάννης Κοντοέ μιλάει και 5 γλώσσες. Πόσες είναι. Φοβερός. Ό,τι διάβασα. Παναγιώτη, έχεις ένα μήνυμα εδώ από τον Άγγελο. Ναι, ναι, αυτόν είδα προηγουμένως. Γεια σου, Άγγελο Πεκτάρα. Γεια σου, Άγγελο. Θρυλική ομάδα, Γαλάκτικος, να πούμε. Έπαιζες. Εγώ έπαιζα στην Κόλο Κόλο. Είχαμε παίξει τελικό. Εν τω μεταξύ, από χθες είναι αυτό, ξέρω, αλλά... Ήλπιζα. Λοιπόν... Όλοι ρωτάνε πού μπορούν να δουν το μάτς, παιδιά. Στο Soccer Live. Στο YouTube. Εγώ το βρήκα εδώ πέρα. Είναι πολύ απλό. Άμα γράψετε στη μηχανή αναζήτησης Μοσχάτο Πανιώνιος, θα βγει το live μας, αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, και το παιχνίδι που θα παίξει θα ξεκινήσει στις 5. Θα ξεκινήσει το live κατευθείαν στις 5, Παναγιώτη. Ναι, ναι, ναι. Λογικά, ναι. Τώρα τι να είναι. Δεν είναι δικιά μας η παραγωγή, είναι παραγωγή των ανθρώπων εδώ πέρα που θα καλύπτουν το παιχνίδι. Θες να διαβάσεις λίγο και εσύ άλλη μια φορά τη. Πάμε δεκάδα Πανιωνίου, δεκάδα Πανιωνίου. Πάμε άλλη μια τελευταία πριν σας χαιρετήσουμε. Στουρνάρας Λάμψιας, Ξυγκόρος, Ζούλιας, Κοντοές, Μπρέγκου, Νίνο, Πίσπας, Λιούμις, Βροντής και Μούτριχα. Στο πάγκο είναι ο Μακρύδης. Έχει επιλεγεί ο Λιούμις να πάρει τη θέση του σταμάτη που είναι εκτός. Αυτά. Λοιπόν, Κώστα, πέρασε λίγο ξανά την βαθμολογία. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση, Γιώργο και Κώστα, το μάτς είναι ορόσημο για την Ηλιούπολη το σημερινό, έτσι. Έτσι δείχνουν. Για την Ηλιούπολη. Έτσι, όπως το λέμε. Καλά τα λέμε, Γιώργο. Καλά τα λέω, Γιώργο. Κωστή. Περισσότερα στην Πανίνα εκπομπή, παιδιά, στις 8.30 ώρα. Λοιπόν, βάζεις βαθμολογία, Κώστα, και κλείνεις. Εμείς χαιρετάμε τον κόσμο. Ναι, ναι. Παιδιά, το αναλυτικό ρεπορτάζ του αγώνα
στα panionia9.gr με το που τελειώσει ο αγώνας ανεβαίνει. Ανεβαίνει το match και 8.30 ώρα τα λέμε όλα αναλυτικά, όλο το τρίτο μήνυμα από εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Και θα γίνει post-game να πούμε, παιδιά, πρώτη φορά. Είναι σαν post-game, ναι, θα το κάνουμε όλο μαζί 8.30 ώρα με ησυχία. Λοιπόν, περνά στην βαθμολογία και κλείνουμε. Λοιπόν. Σας χαιρετούμε. Με την νίκη. Άντε με την νίκη, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε Ηλιούπολη 19 βαθμούς, 8 αγώνες. Πανιώνιος 17 βαθμούς, 7 αγώνες. Χαραβιακός 13 βαθμούς, 7 αγώνες. Προοδευτική 13 βαθμούς, 7 αγώνες. Φωστήρας 12 βαθμούς, 8 αγώνες. Αίτητος Πάτων 9 βαθμούς, 7 αγώνες. Παναξιακός 7 βαθμούς, 7 αγώνες. Μοσχάτο 6 βαθμοί, 6 αγώνες. Εθνικός 5 βαθμοί, 7 αγώνες. Μύκονος 4 βαθμοί, 7 αγώνες και τελευταίο πρέπει να είναι, όχι, είναι το Μαρκό με 3 βαθμούς σε 7 αγώνες. Λοιπόν, σας χαιρετάμε και το παιχνίδι θα το δείτε στο YouTube, Μοσχάτο Πανιώνιος. Ξεκινάει 5 η ώρα. Ας ελπίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Και θα τα πούμε το βράδυ στις 8.30 αναλυτικότερα. Γεια σας και από μένα.